και ισχυρό αντίπαλο απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη για το Δήμο Αθηναίων και την εσωτερική ισορροπία αδιατάρακτη καλούνται σήμερα να καταφέρουν με την απόφασή τους τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνάντηση της ομάδας στελεχών με το διεθνή μπασκετμπολίστα Νίκο Παπά επιβεβαίωσε πως η υποψηφιότητά του είναι στο τραπέζι. Θα υπάρχει υποψήφιο και πολύ καλός. Το πρόγραμμα της ανοιχτής πόλης είναι εγγύηση για το τι θέλουμε για την Αθήνα. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μία επιλογή η οποία θα βγάζει όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και της ανοιχτής πόλης. Ναι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εμπλέξει, παράδειγμα, τις δημοτικές εκλογές στις ισοκομματικές στοχεύσεις και στον ανταγωνισμό για το ποιος θα βγει πρόεδρος και αν το ΠΑΣΟΚ εμένει σε αυτή την λογική που μέχρι τώρα εμένει, δηλαδή αυτός σκοπός, είμαστε οι άξιοι της τύχης μας στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, οι τέσσερις έως τώρα υποψήφοι που διεκδικούν την ηγεσία του κόμματος, με δημόσιες παρεμβάσεις τους αναδεικνύουν το πολιτικό του στίγμα αλλά και τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Η Έφη Αχτσιόγλου προετοιμάζει περιοδίες στην περιφέρεια το επόμενο διάστημα, ενώ ο Ευκλήδη Τσακαλώτος μιλά την Παρασκευή στην Πρέβεζα. Στο ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας αναφέρθηκε ο Νίκος Παπάς, επιμένοντας το άνοιγμα του κόμματος προς το προοδευτικό κέντρο. Είμαστε από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Δεν υπάρχει καμία άλλη πολιτική εξίσωση. Αυτά είναι τα αμήλικτα πολιτικά μαθηματικά. Σε συνθήκες ενισχυμένης αναλογικής πρέπει να πιάνεις ποσοστά 30, 35 και 40% για να κερδίζεις εκλογές. Και μόνο η πολιτική στόχευση συγκρότησης αυτής της ευρείας παράταξης έχει νόημα. Οτιδήποτε άλλο είναι μια αναδίπλωση. Στην ανάγκη ανάδειξης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο Στέφανος Τζουμάκας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει τη δουλειά της. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Εμείς θα οδηγήσουμε. Δεν ασχολούμε τώρα με τον Κυριάκο και με άλλα συναφή. Πρώτα λοιπόν οδηγούμε εμείς τη χώρα και έχουμε αυτές τις λύσεις. Θέλουμε πλειοψηφία. Θέλουμε να πάρουμε την κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να είμαστε δεύτερο κόμμα.